Ενημερωτική σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων έγινε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου εν ώψη της μεγάλης πανθεσσαλικής κλίμακας, άσκηση που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 29 του μηνός στην περιοχή του Αγίου Ενουφρίου και στο ρέμα που οδηγεί στον Ιολκό και στο δάσος της Ανομαλιάς. Στη σύσκεψη που έγινε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρευρέθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας που σημειωτέων είχε προσκληθεί. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ενημέρωση για το σεμινάριο της Μεγάλης Άσκησης Δασικής Πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή που θα προβλέπει και εκένωση πληθυσμού αλλά και για την όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Η άσκηση θα γίνει στις 9 το πρωί της ερχόμενης Τρίτης και οι φορείς που έλαβαν μέρος στην ενημέρωση ήταν το Δασαρχείο, η Αστυνομία, η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, οι εθελοντικές ομάδες και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαράλαμπος Τσαμπάζης, κατά την ενημέρωση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευθύνη απομάκρυνσης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που υπάρχει και ως σενάριο στην άσκηση. Όπως επισημάνθηκε, για εκένωση μιας περιοχής δίνει εντολή ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προς τον Δήμαρχο, που δίνει εντολή εφαρμογής του αντιπυρικού σχεδίου για απομάκρυνση των πολιτών. Σε περίπτωση που η πυρκαγιά συνεχιστεί για πάνω από 24 ώρες, αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του προσωπικού είναι ο Δήμος και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου στην άσκηση θα συνδράμει με 2 υδροφόρα οχήματα, 3 μικρά ευέλικτα υδροφόρα οχήματα, 2 εξκαφείς και έναν μεγάλο φορτωτή, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Τσαμπάζης. Η ΔΕΑ αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εκτροπή και απαγόρευση κυκλοφορίας στα σημεία που υπάρχει πρόβλημα και σε μια τέτοια περίπτωση, πολιτική προστασία και εθελοντικές ομάδες βασικό στόχο έχουν να καθησυχάσουν τον πληθυσμό των περιοχών όπου έχει ξεσπάσει φωτιά, καθώς η άτακτη φυγή και ο πανικός είναι οι χειρότεροι εχθροί σε σημαντικά συμβάντα όπως μια μεγάλη πυρκαγιά.